Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχουν πολλά σχολεία από όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Και είναι υπό την αιγίδα της UNESCO. Τα σχολεία αυτά συμμετέχουν στο δίκτυο της UNESCO και θα παρουσιάσει το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης μια πολύ ωραία παράσταση που έχει να κάνει με αγάλματα τα οποία έχουν κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη, αλλά η ιστορία τους είναι άγνωστη. Ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου, ο κύριος Κυριακού, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα σας. Μια χαρά είμαστε, αν και θα σας οριζόμαστε λίγο με δύσκολες και όχι καλές ειδήσεις, αλλά ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Πείτε μας λίγο δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο. Ναι, βεβαίως, να σας πω. Είναι μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχει το σχολείο μας στο πλαίσιο του Δικτύου Συνεργαζομένων Σχολείων της UNESCO. Πραγματοποιείται ένα διήμερο, ένα συμπόσιο με θέματα ελληνικά μνημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Το σχολείο μας με τη συμμετοχή του αυτή αποφάσισε να το αφιερώσει στις μαγεμένες, τις λεγόμενες καριάτιδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες βρίσκονται στο Μουσείο του Λούβρου, και μέσα από μια πρωτότυπη και δημιουργική σύνθεση των μαθητών με την επιμέλεια βέβαια των εκπαιδευτικών, τα παιδιά μας και με λόγο και εικόνα, αλλά κυρίως με μουσική, θα εκφράσουν ουσιαστικά την άποψή τους για την επιστροφή αυτών των αγαλμάτων στην Θεσσαλονίκη. Επειδή βεβαίως παρακολούθησα την πρόβα, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που θα παρουσιάσουν τα παιδιά αύριο, κύριε Κυριακού. Είδαμε και τα πλάνα άλλωστε από την πρόβα αυτή. Ωστόσο δεν είναι κάτι διαγωνιστικό αυτό που γίνεται αύριο, απλά τα παιδιά θα κάνουν την παρουσίαση. Όχι, ναι, δεν είναι διαγωνιστικό. Είναι μια, θα έλεγα, καθαρά παιδαγωγική διεργασία, διότι το κομμάτι της παρουσίασης είναι ένα μέρος του διημέρου συμποσίου. Δηλαδή, αύριο το πρωί τα σχολεία, τα 16 σχολεία που συμμετέχουν, θα έχει το κάθε σχολείο τη δική του παρουσίαση. Η δική μας παρουσίαση θα αφορά ακριβώς το θέμα που είπαμε. Στη συνέχεια τα παιδιά μας και αύριο το απόγευμα μέχρι το βράδυ, αλλά και το Σάββατο από το πρωί ως το μεσημέρι, θα συμμετέχουν σε συζητήσεις οι μαθητές όλων των σχολείων με την βασική θεματική για τα ελληνικά μνημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς, και θα είναι ένας τρόπος αυτός και να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, αλλά και να αναλάβουν, αν θέλετε, γιατί αυτό συμβαίνει και μέσα από την προετοιμασία, τα παιδιά ουσιαστικά ευαισθητοποιήθηκαν, μάθανε και την ιστορία του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά ευαισθητοποιήθηκαν γενικότερα για τα πολιτικά, για τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς που αφορούν την πατρίδα μας, την πατρίδα μας, και μέσα από τη συζήτηση στο συμπόσιο θα μπορέσουν όλα μαζί τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους και να καταλήξουν και σε κάποια συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριακού. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.